Πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα για τα οικονομικά. Δέσποινα Μαστρολέων, υποψήφια βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος στη Β' Πυρεός. Επόμενη μέρα, πώς τη βλέπετε? Από ό,τι φαίνεται, η Νέα Δημοκρατία τώρα αυτοδύναμα ή μη θα κερδίσει. Τι περιμένετε στην οικονομία? Κοιτάξτε να δείτε, το σύνθημα του ΚΚΕ για τις εκλογές ήταν από την αρχή της προεκλογικής περίοδου: ισχυρό κουκουέ, η δύναμή σου την επόμενη μέρα. Και όταν το λέγαμε αυτό, δεν ξέραμε ότι θα πάρει τόσο κυριολεκτικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι στις 8 έχουμε Eurogroup, που σημαίνει ότι θα έρθει νέος βαρύς λογαριασμός για το λαό. Και μάλιστα έχει μια αξία να πούμε ότι το Eurogroup είναι πριν ακόμα ορκιστεί η νέα κυβέρνηση, είναι ως Υπουργός Οικονομικών, και αυτό δείχνει τη βεβαιότητα που έχουν το κεφάλαιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Ότι την επόμενη των εκλογών, είτε με το ΣΥΡΙΖΑ είτε με τη Νέα Δημοκρατία, που από ό,τι φαίνεται όλοι το λένε, η Νέα Δημοκρατία θα είναι ο κορμός της κυβέρνησης ή και αυτοδύναμη τέλος πάντων. Ξέρουν όμως ότι θα έχουν από χέρι μια κυβέρνηση αντιλαϊκή. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, εμείς λέμε στο λαό ότι πρέπει να ετοιμαστεί για αυτή την επόμενη μέρα, και προς το συμφέρον του είναι μόνο η ψήφος στο ΚΚΕ, γιατί είναι η μοναδική δύναμη που μπορεί να υψώσει ανάστημα σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Στρατηγικά, επειδή τώρα δεν θα μπω στην διαδικασία για τα πλεονάσματα, εσείς διαφωνείτε με την πολιτική συνολικά, οπότε δεν θα μπω στη διαδικασία να σας ρωτήσω για τα πλεονάσματα, τους φόρους, τη μείωση κλπ. Στρατηγικά, εάν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είχε τη δυνατότητα να επιβάλλει πολιτική ή να προτείνει πολιτικές προς την κυβέρνηση, θα προτείνατε, ας πούμε, έξοδο από την Ευρωζώνη άμεσα? Αν είχατε τη δυνατότητα να το διαχειριστείτε, θα προτείνετε να βγει η χώρα άμεσα από την Ευρωζώνη? Εμείς καλούμε και σήμερα το λαό να οργανώσει τον αγώνα του και να παλέψει ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να παλέψει για την αποδέσμευση από όλες αυτές τις λυκοσυμμαχίες που αποδεδειγμένα πια όλα αυτά τα χρόνια έχουν δώσει τα διαπιστευτήριά τους για το αν μπορούν να δουλέψουν προς όφελος των εργαζομένων ή όχι. Και αυτό το ζούμε στην καθημερινότητά μας. Φυσικά, αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το λαό να έχει στα χέρια του τα κλειδιά της οικονομίας για να μπορέσουν να αξιοποιηθούν πραγματικά όλες οι πληκτοπαραγωγικές πηγές του τόπου μας. Αν υποθέσουμε ότι υπήρχε μια κυβέρνηση η οποία συμφώνησε μαζί σας και σας λέει: ωραία, αλλά να διαχειριστούμε την έξοδο της χώρας από το ευρώ, εσείς θα προτείνατε να γίνει αυτό άμεσα τώρα? Αποδείχτηκε. Ή με βάση σχέδιο, ένα σχέδιο με ένα χρονοδιάγραμμα. Και στον πιο δύσπιστο, που εναπόθεσε τις ελπίδες του στο ΣΥΡΙΖΑ για μια υποτιθέμενη φιλολαϊκή διαχείριση του καπιταλισμού, ότι τέτοια παραμύθια δεν υπάρχουν, ότι ήταν το πιο σύντομο ανέκδοτο και το ΚΚΕ επιβεβαιώθηκε. Στο ότι στα πλαίσια αυτού του συστήματος, όποιος μπει να το διαχειριστεί μπορεί να εξασφαλίσει μόνο μεγαλύτερη βαρβαρότητα. Και επειδή έγινε πολλή συζήτηση και για τη φορολογία και τσακώνει τη Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε το εξής: ότι έχουν κοινές δεσμεύσεις, έχουν στα προγράμματά τους, τα κυβερνητικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τους εφαρμοστικούς νόμους των μνημονίων, τα ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060 και όποια μείωση της φορολογίας, για όποια μείωση της φορολογίας κάνουν λόγο, αφορά το μεγάλο κεφάλαιο. Και αυτό έχει αποδειχτεί και από τα πεπραγμένα τους. Γιατί, να ολοκληρώσω με αυτό, αυτοί που κατέχουν το 65% του ΑΕΠ συνεισφέρουν φορολογικά στο 6% και το υπόλοιπο 94% το καλύπτουν οι μεροκαματιάριδες των 500 ευρώ. Και μάλιστα την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ ΠΑΣΟΚ, που έχουν δώσει επίσης όλη τα διαπιστευτήριά τους γιατί μαζί ψήφισαν μνημόνια, τις ίδιες πολιτικές υπερασπίζονται και λένε στο λαό να ετοιμαστεί για την επόμενη μέρα που θα είναι δύσκολη, την ώρα που φορολελάτισαν το εργατικό λαϊκό εισόδημα, εξασφάλισαν σωρία προνομίων για το μεγάλο κεφάλαιο. Προαιρετική φορολογία για τους εφοπλιστές. Ας αναρωτηθεί ο εργαζόμενος και ο άνεργος αν του είπε κανείς ότι αν θέλει μπορεί να πληρώσει φόρο και αν δεν μπορεί όχι. Για τους εφοπλιστές όμως ο ΣΥΡΙΖΑ το εξασφάλισε. Και γι' αυτό λέμε, επειδή η κυβέρνηση θα υπάρχει και θα είναι από χέρι αντιλαϊκή, ο λαός να πάρει τα μέτρα του, να ισχυροποιήσει το ΚΚΕ, που είναι η μοναδική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί ότι την επόμενη μέρα θα εμποδιστούν μέτρα και θα μπουν μπροστά τα σύγχρονα δικαιώματά μας, λοιπόν, όλα αυτά που σήμερα ρημάζουν. Έξοδος από την Ευρωζώνη. Με το λαό να έχει στα χέρια του την εξουσία. Φυσικά. Κυρία Μαστρολέων, Δέσποινα Μαστρολέων, υποψήφια βουλευτής Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στη Β' Πυρός. Να λέμε το Σταυροδάκι. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι είναι ανησυχητικός ο εφησυχασμός που καλλιεργείται τόσο από το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, Κινάλ και τα υπόλοιπα κόμματα του κεφαλαίου, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί πρέπει να δούμε κατάματα τη μεγάλη εικόνα. Ποια είναι αυτή η μεγάλη εικόνα? Και ότι υπάρχει μια αντικειμενική βάση
για να στηριχτεί όλη αυτή η προκλητική ή προκλητικές ενέργειες που βλέπουμε και από μεριάς Τουρκίας, και δεν μπορούμε να το ρίξουμε ούτε στο επικοινωνιακό, ούτε στα ζητήματα εσωτερικής κατανάλωσης, ούτε ότι ο Ερντογάν σαν πρόσωπο μπορεί να είναι απρόβλεπτος, γιατί και η αντιπολίτευση του Ερντογάν αμφισβητεί τα 18 νησιά και οι κεμαλιστές αντίστοιχες θέσεις έχουν και πολιτικοί. Άρα λοιπόν εδώ πέρα τι γίνεται? Υπάρχει ένα πολύ σφοδρή ανταγωνισμή που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, των Δυτικών Βαλκανίων, που έχουν να κάνουν με ενεργειακές πηγές, με υδρογονάνθρακες, με δρόμους μεταφοράς ενέργειας, και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη μια σύνθετη διαπραγμάτευση ανάμεσα στο ΝΑΤΟ, στη ΣΥΠΑ δηλαδή, και την Τουρκία, για να διατηρήσει η Τουρκία το ρόλο της στο ΝΑΤΟ έναντι του άλλου στρατοπέδου με το οποίο φλερτάρει, να το πούμε έτσι, η Τουρκία, δηλαδή αυτό της Ρωσίας. Εδώ πέρα λοιπόν ανοίγουν δύο ενδεχόμενα. Είτε η Τουρκία να παραμείνει στο ΝΑΤΟ και να ζητήσει ανταλλάγματα, και αυτά τα ανταλλάγματα θα τα ζητήσει από την περιοχή της Κυπριακής ΑΟΣ και του Αιγαίου, είτε να τα σπάσει, να το πούμε έτσι, με το ΝΑΤΟ και να προσχωρήσει στο στρατόπεδο της Ρωσίας, που αυτό θα βάλει και σε νέους μεγάλους κινδύνους στο λαό μας. Το ερώτημα όμως είναι αν η λύση που προτείνουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα, αν βρίσκεται στον αμερικανονατοϊκό παράγοντα. Και εμείς λέμε ξεκάθαρα όχι. Γιατί κάτω από την ατοϊκή ομπρέλα και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αλλά κάτω από την ατοϊκή ομπρέλα, έχουμε τον γκριζάρισμα του Αιγαίου από σύμμαχη χώρα του ΝΑΤΟ, έχουμε την κατοχή πολύ μεγάλου κομματιού της Κύπρου από σύμμαχη χώρα του ΝΑΤΟ, και που ο κύριος Αποστολάκης, νομίζω πριν από λίγες μέρες, ομολόγησε ότι σε ένα ενδεχόμενο θερμό επεισόδιο η Ελλάδα θα είναι μόνη της. Το ΝΑΤΟ, μην ξεχνάμε ότι δεν αναγνωρίζει σύνορα. Αναγνωρίζει έναν ενιαίο επιχειρησιακό χώρο. Και να κλείσω λέγοντας ότι είναι προκλητικό και ιδιαίτερα κόσμος προοδευτικός αριστερός, πρέπει να του σηκώνεται η τρίχα όταν ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι μπορούμε να ζήσουμε ειρηνικά στα Βαλκάνια με το ΝΑΤΟ, με το διαβολικά καλό Τραμπ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τις δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας τις διατήρησε και τις επέκτηνε με την αμερικανονατοϊκή σκοπή συμφωνία των Πρεσπών, γέμισε τη χώρα μας βάσεις και βάζει και το λαό μας σε κινδύνους. Γι' αυτό χρειάζεται και αυτό να γίνει κριτήριο ψήφου. Και ο λαός να δυναμώσει το ΚΚΕ, που θα μπει μπροστά σε όποιο ενδεχόμενο και στην αποκάλυψη των πραγματικών αιτιών. Και πραγματικά λέμε ότι το ΚΚΕ είναι εγγύηση για κάθε πτυχή της ζωής του λαού και μπορεί να αντιπολιτευτεί πραγματικά και την επόμενη κυβέρνηση, που από ό,τι φαίνεται θα είναι του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άξι. Και σίγουρα δεν μπορεί να το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, που εφάρμοσε την ίδια σκληρή δεξιά πολιτική. Δέσποινα Μαστρολεόνη, υποψήφια βουλευτής Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στην Β' Πειραιώς. Ναι, σε σχέση με αυτό, ναι, να πω δύο πράγματα. Καταρχήν, μια σειρά φαινόμενα εγκληματικότητας δεν μπορούν να παρουσιάζονται σαν μια ιδιαιτερότητα του Πανεπιστημίου. Με την έννοια ότι είναι απλωμένα, υπάρχουν παντού γύρω μας. Δεν αναφέρθηκα μόνο σε αυτό, σωστό. Ναι, λέω επειδή αξιοποιούνται για να χτυπηθεί το πανεπιστημιακό άσυλο, την ίδια ώρα που υπάρχει άσυλο στην επιχειρηματική δράση, που δηλαδή μια σειρά. Πώς το λένε, ιδιώτες, μεγάλοι όμιλοι εκδοτικοί, μεγαλοεργολάβοι εμπορεύονται την υγεία, την παιδεία, συγγνώμη, των φοιτητών, των σπουδαστών, δηλαδή αυτονόητα δικαιώματά τους. Και το λέω αυτό γιατί μπορεί να γίνεται πολλή συζήτηση και να τσακώνονται όλα τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει μέχρι στιγμής για τα φαινόμενα ανομίας, εγκληματικότητας κτλ. Και την ανάγκη να ενισχυθεί η ασφάλεια με ένταση μέτρων καταστολής. Βέβαια, την ίδια ώρα που το οργανωμένο έγκλημα δεν αντιμετωπίζεται με πολύ αποτελεσματικό τρόπο, όλες οι κυβερνήσεις έχουν αξιοποιήσει τα μέτρα καταστολής ενάντια σε λαϊκούς αγώνες, ενάντια σε νεολαϊστικούς αγώνες, αντιπολεμικά συλλαλητήρια, μέχρι και σε συνταξιούχους. Και οι αλλαγές στον ποινικό κώδικα, στο σύνολό τους, αν εξαιρέσουμε κάποιους αναχρονισμούς τέλος πάντων που ήταν αυτονόητο να έρθουν και να παρέλθουν, είναι ακριβώς στην κατεύθυνση να ενισχύσουν όλο το αστικό οπλοστάσιο, το ποινικό οπλοστάσιο της αστικής τάξης, για να μπορέσει την περίοδο που θα παίρνει βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα και με το μαστίγιο της καταστολής να χτυπάει εργατικούς λαϊκούς αγώνες. Να σου πω κάτι πριν πάω στον κύριο Μεταλέξη, επειδή είπατε αστικής τάξης. Με το αστικό, και επειδή μιλάμε και για νόμο και εφαρμογή νόμου και δημοκρατίας, επί της ουσίας με το αστικό κοινοβουλευτικό πολίτευμα και τους νόμους του διαφωνείτε? Εμείς έχουμε μια ξεκάθαρη πολιτική θέση, μια ξεκάθαρη προοπτική που θέλουμε ο λαός να την ακολουθήσει και να τη βαδίσουμε μαζί. Στα πλαίσια αυτού του συστήματος, που η δημοκρατία, η βιτρίνα της δημοκρατίας, τι περιγράφει, το ψηφίζω κάθε 4 χρόνια και ενοχοποιείται ο λαός με την ψήφο του, γιατί κατατίθεται, όταν κατατίθεται στα κόμματα του κεφαλαίου γυρνάει εις βάρος του.
Εμείς λέμε ότι ο λαός έχει δικαίωμα με την πάλη του να αμφισβητήσει και νόμους και να παλέψει να τους ανατρέψει. Και το πολίτευμα. Και το πολίτευμα. Τι εννοείται και το πολίτευμα. Την αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Ο λαός με την οργάνωση της πάλης του μπορεί, λέω, να αποφασίσει όταν αυτός το πάρει απόφαση να, καταλύσει το να ανατρέψει τον καπιταλισμό, να ανατρέψει αυτό το σύστημα που σήμερα. Συγκεκριμένα ρωτώ, την αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Ο καπιταλισμός έχει και αυτό το πρόσωπο. Μάλιστα, ωραία, εντάξει, έχει το φασισμό. Να ολοκληρώσω όμως με μία κουβέντα λέγοντας το εξής. Ότι στα πλαίσια αυτού του συστήματος και της αστικής δημοκρατίας και των αστικών νόμων φορολεϊλατείται, απολύεται και δεν μπορεί να βρει το δίκιο του, χαρακτηρίζονται παράνομες και καταχρηστικές οι απεργίες του, γιατί αυτοί οι νόμοι εξασφαλίζουν μόνο το συμφέρον του μεγάλου κεφαλαίου και τσακίζουν τα συμφέροντα του λαού. Να κάνω μόνο ένα σχόλιο. Παρακαλώ. Με συγχωρείτε. Σε σχέση με αυτή την προκλητική δήλωση που έγινε από τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και που την έχει κάνει και. Σε σχέση με την κατάργηση του ασύλου, θα είναι ο πρώτος νόμος που θα φέρει κτλ. Να πούμε το εξής. Είναι προκλητική δήλωση. Άποψη της του κοινού. Ναι, και εμείς έχουμε δικαίωμα να την κρίνουμε και να καλέσουμε τους εργαζόμενους και την νεολαία με την ψήφο τους δυναμώνοντας το κουκουέ να μπορέσουν την επόμενη μέρα να αντεπιτεθούν σε όλη αυτή τη λέλαπα που έρχεται. Γιατί σε αυτές τις προκλητικές φωνές δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει στα ψηφοδέλτιά του και υπουργούς του τον Γκουίκ, την Παπακώστα και την Κουντουρά, που στο κάτω-κάτω ο ΣΥΡΙΖΑ που εφάρμοσε την ίδια δεξιά. Πολιτική με το όνομα του προοδευτικού Μανδρέ. Συμφωνούμε ότι ο λαός και η νεολαία πρέπει να πάρουν θέση και να λάβουν υπόψη τους ένα πράγμα, πολύ σύντομα. Στη Βουλή διεκδικούν να μπουν 4 μνημονιακά κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Μέρα 25, 2 φασιστικά ακροδεξιά, Χρυσή Αυγή, Βελόπουλος και το ΚΚΕ. Ας απαντήσουμε όλοι με το χέρι στην καρδιά. Ποιος θα είναι δίπλα μας την επόμενη μέρα. Όχι οι υπόλοιποι. Οι μόνοι που έχετε επίσημη θέση κατάλυση του. Εμείς δίνουμε τη μάχη στην κοινοβουλευτική δημοκρατία. Να πάρει ο λαός την εξουσία στα χέρια του, λέμε, και να γίνει αφέντη στον τόπο του. Γιατί σήμερα καταδυναστεύεται για να αυξάνουν τα κέρδη του οι λίγοι. Σήμερα όμως αυτό είναι το. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γι' αυτό λέμε κουκουέ ισχυρό. Ευχαριστώ πολύ.